Παραμένεις μαζί μας, παραμένεις μαζί μας, καθώς διεθνείς διαστάσεις αναμένεται να λάβει Γιώργο, το ανθρωποκυνηγητό, για τον αποκαλούμενο βιαστή με το τατουάζ στο παλαιό φάλιρο, ο οποίος φέρεται να έχει διαφύγει στο εξωτερικό. Πέρασε τα mm -hmm. σύνορα λίγες, λίγες ώρες μετά την δημοσιοποίηση των καταγγελίων και τη μεγάλη έκταση που πήρε η συγκεκριμένη υπόθεση, ο βιαστή λοιπόν κατάφερε σύμφωνα με πληροφορίε να περάσει από την κακαβιά τα σύνορα προ την Αλβανία. Εκεί στην πατρίδα του ο 45χρονο άντρα έχει ζητήσει καταφύγιο. Αναμένεται μέσα τι επόμενε ώρε να εκδοθεί το διεθνέ ένταλμα σύλληψη για τον συγκεκριμένο άντρα. Υπάρχει μια επικοινωνία ήδη τη ελληνική αστυνομία με τι αλβανικέ αρχέ, ούτω ώστε να εντοπιστεί. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του αστυνομική τη υποδιεύθυνση ασφάλεια Αθηνών μέσα από το DNA. Βρέθηκε DNA και στο αυτοκίνητο τη 24χρονη γυναίκα που έχει. Έχουν καταγραφεί οι παραπάνω εικόνε από την απόπειρα. Βιασμού σε βάρο είχε μπει στο πίσω κάθισμα. Εκεί λοιπόν βρέθηκε το DNA. Όπω επίση το ίδιο DNA εντοπίστηκε και στα ρούχα τη 34χρονη γυναίκα που κατήγγειλε τον βιασμό από το συγκεκριμένο άτομο λίγε ώρε αργότερα. Τα δύο συμβάντα είχαν λίγε ώρε διαφορά και μάλιστα είχε διαφορετικά ρούχα ο άντρα. Κάτι που δείχνει ότι ε, άλλαξε ντύσιμο για να ε, μην αφήσει ίχνη πίσω, τον αποπροσανατολίσει στι αρχέ. Εν τέλει όμω τον πρόδωσε το DNA με αποτέλεσμα να ταυτοποιηθεί το πρόσωπό του. Αναμένουμε λοιπόν εξελίξει μέσα στι επόμενε ώρε. Θα σε βρούμε ξανά και στη συνέχεια, Γιώργο.